Συναυλία αφιερωμένη στο ηπειρώτικο τραγούδι πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οροπού με στόχο την διάδοση των ηπειρώτικων ακουσμάτων. Τσάμικο, Συγκαθιστός, Πογονίσια, Σαρακατσανέικα, μερικά από τα οποία παρουσίασαν οι καλλιτέχνες που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση. Θέλουμε τη συνέχεια της ηπειρώτικης παράδοσης των ηθών και εθίμων, την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και μία από τις κυριότερες εκφάνσεις της παράδοσης είναι και το τραγούδι, τόνισε ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ηλίας Δήμας, καθώς και ο υπεύθυνος της εκδήλωσης Δημήτρης Βαγγέλης. Μελίσματα και τραγουδίσματα της Ηπείρου είναι η ονομασία της σημερινής εκδήλωσης. Γιατί μόνο με τη γλυκάδα που σου αφήνει το μέλι μπορεί να συγκριθεί το ηπειρώτικο τραγούδι? Το ηπειρώτικο τραγούδι που εδώ στην περιοχή της Πρέβεζας κοντεύουμε να το ξεχάσουμε. Να ξεχάσουμε τα κούσματα που μας μεγάλωσαν, που μεγάλωσαν οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας. Και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, όποιος ακούει ηπειρώτικο τραγούδι ή χορεύει, Τσάμικος, Ζαγορίστας, Σαρακατσάνικα, Συγκαθιστά, τραγούδια παλιά Τσάμικα της Πρέβεζας, να χαρακτηρίζεται πια γραφικός. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οροπού απόψε με τη συναυλία αφιερωμένη για το ηπειρώτικο τραγούδι θα προσπαθήσει να μας θυμίσει ηπειρώτικα ακούσματα από όλες τις περιοχές της Ηπείρου. Η Ήπειρος, το φτωχότερο χωράφι της Ευρώπης κατά την πρόσφατη στατιστική της ΕΟΚ, αλλά το πιο πλούσιο από πολιτισμική άποψη. Το ιδιαίτερο μουσικό του χαρακτηριστικό, η πεντατονική μουσική, είναι ίσως ό,τι πιο πολύτιμο μας παραδόθηκε από τον αρχαίο ηπειρώτικο λαό. Οι ραγδαίες εξελίξεις στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα που πραγματοποιήθηκαν στον λαδικό χώρο και ολοκληρώθηκαν κυρίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο συντέλεσαν στην σταδιακή υποχώρηση των στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού και κατά συνέπεια στην συρρήκνωση και την υποβάθμιση της μουσικοχορευτικής μας παράδοσης των ηθών και των εθίμων. Σε αυτό βέβαια συνέβαλε αποτελεσματικά και η παγκοσμιοποίηση, η οποία επέτρεψε την πραγματοποίηση των πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ των λαών και των διαφόρων κοινωνικών ομάδων, η οποία παγκοσμιοποίηση οδηγεί στην ομογενοποίηση και κατά συνέπεια στην εξαφάνιση των τοπικών πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων. Αυτές οι τοπικές ιδιαιτερότητες που προσδιορίζουν, καθορίζουν και κατασκευάζουν
την πολιτιστική μας ταυτότητα. Στην εκδήλωση, ο Δήμαρχος Πρέβεζας Χρήστος Μπαΐλης βράβευσε και τον Ηπειρώτη καλλιτέχνη Γιάννη Κωνσταντίνου. Καταρχήν θέλω ειλικρινά να συγχαρώ τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Ροπού για αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση. Ιδιαίτερα να τον συγχαρώ για την πρωτοβουλία που είχε να τιμήσει απόψε το μεγάλο δικό μας άνθρωπο και τραγουδιστή, τον Γιάννη Κωνσταντίνου. Ένας καλλιτέχνης, ένας Ηπειρώτης τραγουδιστής που υπηρέτησε το δημοτικό τραγούδι και τη δημοτική παράδοση, θα έλεγα με πολύ σεβασμό, ευλάβεια, σοβαρότητα και επιφθηνότητα. Ωραία!